Εντός των επόμενων εβδομάδων αναμένεται να παρουσιαστεί το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών για την αλλαγή του Καλλικράτη. Θα ακολουθήσουν 2 μήνες διαβούλευσης και στη συνέχεια τον Ιούνιο αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή, σύμφωνα με τα όσα ανέφερε ο Πάνος Κουρλέτης στο Αθηναϊκό Πρακτορείο. Επίσης, αναφερόμενος στο εύρος των αλλαγών, ο κ. Κουρλέτης διευκρίνησε ότι αυτές θα προσαρμοστούν στα σημερινά δεδομένα του Συντάγματος αλλά και της πραγματικότητας, καθώς, όπως είπε, η Ελλάδα εξακολουθεί να βρίσκεται σε συνθήκες οικονομικής κρίσης. Για το θέμα αναφέρθηκαν στην εκπομπή Εξέλιξη και τον Γιάννη Χατζημανόπουλο. Τόσο μέλη της κυβέρνησης όσο και της αντιπολίτευσης. Με λυπεί γενικά να ακούω ότι θεωρούμε ότι σαν κοινωνία ακόμα είμαστε μη ικανοί, μη έτοιμοι να μπορέσουμε να συνεργαστούμε μεταξύ μας. Δηλαδή έχουμε φτάσει το 2018 πλέον και να λέμε ότι δυστυχώς σαν κοινωνία δεν μπορούμε να συνεργαστούμε, ειδικά στην τοπική αυτοδιοίκηση, όπου υπάρχουν θέματα που αφορούν και είναι κοινά για όλους τους πολίτες, όπως είναι και κοινά επίσης η λύση σε κάποια θέματα από όλες τις παρατάξεις, δεν έχουν όλα τόσο έντονο το πολιτικό χρώμα, για παράδειγμα. Με λυπεί πραγματικά, θεωρώ ότι πρέπει να εφαρμοστεί ένα τέτοιο νομοσχέδιο, πρέπει επιτέλους να μάθουμε να συνεργαζόμαστε μεταξύ μας, όλοι με όλους, γιατί τόσα χρόνια αυτό που έχουμε καταφέρει με την υφιστάμενη κατάσταση είναι να δημιουργούμε μόνο διχόνοιες και μεγάλα κενά. Φωνούμε για ένα συγκεκριμένο θέμα. Αφού συμφωνείτε στο θεσμικό πλαίσιο, ότι δεν καλλιεργεί την ενότητα και τη συνεργασία η σημερινή κυβέρνηση. Δημιουργεί αντιπαλότητες, δημιουργεί τεχνική πόλωση και αυτό δεν είναι προς όφελος της χώρας. Ας ξεκινήσουμε από την τοπική αυτοδιοίκηση για να κάνουμε τη συνεργασία. Πιστεύω ότι θα είναι πολύ δύσκολο στην πράξη. Νομίζω ότι οι Έλληνες ακόμα δεν είμαστε έτοιμοι για να εφαρμόσουμε την απλή αναλογική, ακόμα και στην τοπική αυτοδιοίκηση. Βέβαια, αν τελικά ψηφιστεί, θα περάσει κάποιο χρονικό διάστημα για να, και ανάλογα βέβαια, τι δυνάμεις βέβαια θα επικρατήσουν, ώστε να υπάρχει μια σύμπνοια μεταξύ του Δημάρχου και των Δημοτικών Συμβούλων. Νομίζω είναι ένα δύσκολο τόλμημα, δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορέσει να λειτουργήσει σωστά, αλλά αυτό θα το δούμε. Η Νέα Δημοκρατία τι θα καταργήσει σύμφωνα με τις δεσμεύσεις, το σύνολο ή τα επιμέρους? Θα κρατήσει αυτά τα οποία είναι σωστά, γιατί έχει και κάποιες σωστές προτάσεις το νομοσχέδιο Σκουλέτη από ό,τι φαίνεται. Ναι, αρκεί να το δούμε βέβαια. Να δούμε να έρθει, να δούμε την εισαγωγή, να δούμε και στην πράξη, να δούμε και πώς θα, αν προλάβει να εφαρμοστεί πριν γίνουν οι εκλογές. Το θέμα είναι ο πυρήνας, η ουσία, η τοπική διοίκηση θα συνεχίσει να είναι το μακρύ χέρι του κράτους, του κεντρικού κράτους, να παίρνει αρμοδιότητες και να φορτώνει βάρη στις πλάτες των εργαζομένων. Αυτό δεν αλλάζει ούτε με τις νομοθετικές παρεμβάσεις που προωθεί. Ευχαριστώ, κύριε Καταφέρα.